ο βίος του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παταπίου. Ο Όσιος και Θεοφόρος Πατήρ Μόν Πατάπιος γεννήθηκε στην Θηβαίδα της Άνω Αιγύπτου κατά τα τέλη του Τετάρτου και αρχές του Πέμπτου αιώνος μετά Χριστόν από γονείς Ευλαβής. Από πολύ νωρίς έδειξε την ιδιαίτερη κλίση του στην ζωή της ασκήσεως. Έτσι νεότατος, εγκατέλειψε τους δικούς του, τα πλούτη και κάθε δεσμό με αυτόν τον κόσμο και ήρθε και εγκαταβίωσε στην έρημο. Αφού κλείστηκε μέσα σε μία τρύπα της γης, αμέσως δόθηκε στην άσκηση της αδιάλειπτης συνομιλίας με τον Θεό διά της προσευχής. Παράλληλα, εξασκούσε τον εαυτό του στη νηστεία και την αγρυπνία και με τους ενθέους αγώνες του προσπαθούσε να γίνει εκλεκτός σκεύος της εκλογής του Παναγίου Πνεύματος. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που είδε τους υπεράνθρωπους αγώνες Του, Του έδωσε το ιδιαίτερο χάρισμα της αγάπης, της φιλανθρωπίας και της ιεραποστολής, το οποίο ως ειδικό τάλαντο του Θεού, ο Όσιος ιδιαίτερα επεμελήθη. Έτσι όσοι οδηπόροι περνούσαν από το πτωχικό ερημητήριό του, έβρισκαν πάντα κοντά τους στοργή, τροφή και ανάπαυση. Πολύ περισσότερο όμως άκουγαν λόγους πνευματικής οικοδομής. Για πολλά χρόνια ο Όσιος Πατάπιος ανακούφιζε μεγάλο πλήθος επισκεπτών. Η ταπεινή σπηλιά του ερημίτου έγινε λιχνία επί της οποίας έφεγγε και ακτινοβολούσε ως άλλος νοητός λίχνος ο ταπεινός και χαρισματούχος ασκητής. Η φήμη του διαδόθηκε παντού, με αποτέλεσμα πολλοί να καταφθάνουν κοντά του και να ζητούν τη βοήθειά του. Βλέποντας ο Όσιος Πατάπιος τόσο κόσμο να καταφθάνει στο φτωχικό του ασκητήριο, άρχισε να ανησυχεί, διότι το αυξανόμενο πλήθος των επισκεπτών του απέδιδε τιμή και σεβασμό. Αυτό τον φόβησε μήπως γίνει αφορμή και κατορθώσει ο πονηρός να τον παρασύρει. Επειδή λοιπόν το πλήθος των πιστών που ερχόταν τον αποσπούσε από την άσκησή του, αποφάσισε να φύγει όσο πιο μακριά μπορούσε. Φεύγει λοιπόν από την έρημο της Αιγύπτου και καταφθάνει στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή των Βλαχερνών, που την εποχή εκείνη ήταν τόπος ακατοίκητος και έρημος. Εκεί αδιάκοπα μέρα και νύχτα δοξολογούσε τον Θεό και έλαβε ως ανταμοιβή το χάρισμα να επιτελεί θαύματα. Αλλά και εδώ δεν άργησε να γίνει γνωστή η παρουσία του και άρχισαν να τον επισκέπτονται προκειμένου να ωφεληθούν πνευματικά αλλά και σωματικά. Ο Όσιος Πατάπιος, επικαλούμενος το όνομα του Χριστού, θεράπευε και τις πιο ανίατες ασθένειες. Κάποτε προσήλθε στον Όσιο ένας εκγενετής τυφλός, ποδηγετούμενος από κάποιον δικό του, και μιμούμενος τον τυφλό του Ευαγγελίου άρχισε να φωνάζει προς τον Όσιο Πατάπιο «Ελέησόν με δια τον Κύριον η έτου φωτός και φώτισον τους οφθαλμούς μου». Ο Όσιος τον λυπήθηκε, αλλά ω ταπεινόφρον που ήταν, δεν τολμούσε να δεηθεί για την θεραπεία του, διότι θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο για ένα τόσο μεγάλο θαύμα. Στην επιμονή όμως του τυφλού κάμφθηκε και τον θεράπευσε. Μετά από αυτό το θαύμα η φήμη του Οσίου μαθεύτηκε και πολλοί ασθενείς έρχονταν και του ζητούσαν να τους θεραπεύσει. Με τον ίδιο τρόπο θεράπευσε και έναν άνδρα που το σώμα του είχε πριστεί φρικτά, σημειώνοντας πάνω του τον τύπο του τιμίου και ζωπιού σταυρού και χρήοντάς τον με το λάδι της κανδύλας του ναού. Όσο περισσότερο προέκοπτες την αρετή, τόσο και επολαπλασιάζοντο τα θαύματα και το πλήθος των πιστών που ερχόταν να τον συναντήσει. Τηρώντας ο Όσιος με αυστηρότητα τις εντολές του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλαβε από τον Θεό την ικανότητα να επιτελεί τα ίδια θαύματα όπως εκείνα που αναφέρονται στο Ιερό Ευαγγέλιο. Σύντομα, γύρω από το μικρό του ερημητήριο, αναπτύχθηκε μοναστήρι προς τιμήν του τιμίου προδρόμου του προστάτου των μοναχών, όπου εκεί συγκεντρώθηκαν πολλοί μοναχοί, τους οποίους ο Όσιος νουθετούσε και καθοδηγούσε στην σωτηρία. Όλα αυτά τα έκανε μέχρι τελευταίας του ημέρας και αναπνοής. Ο Κύριος του αποκάλυψε την ώρα που θα έφευγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο και ο Όσιος, αφού προσευχήθηκε, συνάθρισε γύρω του τα πνευματικά του παιδιά και τους έδωσε τις τελευταίες νουθεσίες του. Το επίγειο τέλος τον βρήκε σε βαθύ γύρας επάνω στο έργο της διακονίας. Παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στο Χριστό και αναπαύθηκε εν χώρα ζώντων. Ετάφη με τιμές στο μοναστήρι των Αιγυπτίων που βρισκόταν κοντά στο ασκητήριό του. Το λείψανό του διασώθηκε άφθαρτο και τελούσε πολλά θαύματα στην βασιλεύουσα. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια, λίγο προτού πέσει η πόλη στα χέρια των Οθωμανών, το λείψανο του Οσίου είχε μεταφερθεί στην ονομαστή Μονή Πέτρας. Από εκεί, λίγο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπόλεως, η ονομαστή οικογένεια των Νοταράδων μετέφερε το ιερό λείψανο στην Κόρινθο το έκρυψαν στο βάθος ενός σπηλαίου στα γεράνια όρη πάνω από το λουτράκι και έχτισαν και την είσοδο του σπηλαίου για να προστατευτεί το λείψανο, το οποίο έμενε εκεί άγνωστο για πολλά χρόνια, μέχρι το έτος 1904, όπου κατά την διάρκεια εργασιών ανακένυσης του σπηλαιόδους ναού, ο οποίος ναός υπάρχει μέχρι και σήμερα, η σκαπάνη έφερε στο φως το ιερό λείψανο του Οσίου Παταπίου. Επάνω του υπήρχε μία μεμβράνη που πιστοποιούσε «Όσιος Πατάπιος ο εν μονή». Μετά από την έβρεση του λίψανου του Οσίου, γύρω από το σπήλαιο χτίστηκε γυναικείο μοναστήρι προς μην του Οσίου Παταπίου. Οι μοναχές γίνονται πλέον μάρτυρες των αναρρύθμιτων θαυμάτων του Οσίου. Ο Όσιος Πατάπιος παραμένει στους αιώνε ένα συνεχές θαύμα, από που η χάρη του Θεού και η μεσητεία του Οσίου παρέχει πλήθος άλλων θαυμάτων. Ένας ερημίτης λοιπόν κατόρθωσε τόσα πολλά στην έρημο όσα και στην βασιλεύουσα και εξακολουθεί να παρέχει σε όλους μας κάτι από την χάρη του ουρανού όσο και αν εμείς απομακρυνόμαστε από το Θεό.